αυτό. Εύχομαι καλή αρχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώην παίκτρια του My Style Rocks, η Ναλένα κοντά μας. Ναι, τη Σοφία τη γνωρίσαμε μέσα από ένα reality, το οποίο αφορά και πολύ νέο κόσμο και όχι μόνο. Εγώ να σου πω κάτι, Σοφία μου, θέλω να μας πεις για την εμπειρία σου μέσα στο, σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το show. Αρχικά θα ήθελα να κάνω μία διόρθωση. Εγώ σήμερα εδώ ήρθα για να κάνουμε μία πολύ ωραία κουβέντα γύρω από τους επωνύμους που ενδεχομένως θα δούμε τα αντισήματά τους. Ναι, αυτό είχα ενημερωθεί. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να έρχομαι εξ απρόπτου και δεν ήμουν καθόλου ενημερωμένη ότι θα με προσφωνήσετε με αυτού του είδους τον... έχω λίγο πάθει ένα σοκ. Σοφία, γιατί... έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Όχι, απλά δεν είναι όμορφο, γιατί είναι η δική μας... Να βοηθήσω εγώ που συνήθως σε αυτά έχω μία τάση να βοηθάω. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο που ο κόσμος τον παρακολουθεί από την τηλεόραση, να πούμε δύο πράγματα για τον κόσμο αυτόν και φυσικά θα πάμε. Απλώς επειδή είναι η δική σου ιστορία, μια πραγματικά ιστορία ζωής και την πέρασες και να δούμε και τον σχολιασμό. Θέλαμε δύο λόγια να μας πεις για εσένα. Απλώς... Γι' αυτό ξεκίνησα τον πρόλογο, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στα σπίτια μας, γιατί μπήκε στα σπίτια των τηλεθεατών. Ως παίκτρια ενός παιχνιδιού μόδας. Αυτό δεν αλλάζει όμως, ότι σε είδε πολλοί κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως είπα, που δεν θέλω να έρχεται σε δύσκολη θέση, δεν γνώριζα ότι θα γίνει αυτού του είδους η παρουσίαση γύρω από το όνομά μου και αν το ήξερα δεν θα ερχόμουν. Να τα πάρουμε τα πράγματα. Οπότε με τη σειρά. Δεν χρειάζεται να. Πώς να το πω. Να πούμε λίγο για σένα μερικά πράγματα. Ναι. Για μένα να πούμε ό,τι θέλουμε. Αλλά τώρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι περιτά και δεν απασχολούν κανέναν. Έτσι. Είσαι στην καλύτερη φάση τη ζωή σου. Μάλιστα. Και έρχεσαι από ένα παιχνίδι, γι' αυτό θέλω και να ξεκινήσουμε από εκεί, όπου υπήρχε αυτή η ιστορία της έκθεσης. Μπήκατε εκεί, εκτεθήκατε και νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκες έτσι σε πολύ μεγάλο κοινό. Ισχύει. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε από την εμπειρία σου με αυτή την ιστορία, γιατί είσαι και σε μια φάση της ζωής σου πάρα πολύ σημαντική. Τώρα. Ναι, δηλαδή, okay. Σε γνωρίσαμε ελεύθερη, σε βλέπουμε λίγο πριν γεννηθεί το μωρό. Παντρεμένη με σχεδόν παιδάκι όπου να είναι, ναι, ισχύει. Αλλά... Πες μας λίγο για αυτή την ιστορία. Πώς ήταν η εμπειρία σου μέσα στο παιχνίδι? Εντάξει, η εμπειρία μου μέσα στο παιχνίδι δεν ήταν εύκολη, ήταν δύσκολη. Αλήθεια. Καθώς, όπως γνωρίζουμε, η τηλεόραση θέλει πολύ γερά νεύρα, θέλει αντοχές, που όταν δεν είσαι επαγγελματίας είναι λογικό να πιεστείς. Και επειδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάποιες οριογραμμές και είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις, θέλεις τα πολύ ωραία γυρίσματα που κάναμε όλη την ημέρα, γιατί περνούσαμε 17 και 18 ώρες ημερησίως εκεί. Το ότι ήμασταν μακριά από τις οικογένειές μας, δεν είχαμε πολύ επαφή με τους δικούς μας ανθρώπους. Και όταν εκθέτεις τον εαυτό σου σε ένα τηλεοπτικό κοινό τόσες πολλές ώρες, γιατί ο κόσμος δεν ήξερε ότι μπορεί να έβλεπε ένα γύρισμα, ας πούμε, τρίτης, τρεις η ώρα τη νύχτα, σίγουρα λίγο τα νέα, η ένταση, λίγο το ότι είσαι ένα παιχνίδι κριτικής, είναι εύκολο να ξεφύγεις αν δεν το διαχειριστείς. Να σου πω κάτι, γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία σου, καθώς είναι πάρα πολλοί οι νέοι άνθρωποι που το θαυμάζουν αυτό. Θα δίνανε, που λέει ο λόγος, και τον δεξί του χέρι για να είναι μέσα σε μια τέτοια ιστορία. Δεν φαντάζονται όλα αυτά. Δεν φαντάζονται δηλαδή ότι εσύ μπορεί να το μετάνιωσες. Αλήθεια, το μετάνιωσες? Δεν το μετάνιωσα, γιατί το παιχνίδι ήταν ο λόγος που γνώρισα τον άντρα της ζωής μου. Αλήθεια, σήμερα... αυτό είναι. Έλα τώρα. Είναι το θετικό μήνυμα. Είναι το θετικό μήνυμα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συγκυρία για μένα. Πώς έγινε αυτό? Εντάξει, εφόσον εκτεθήκαμε, μας έβλεπε κόσμος. Υπήρξε μια γνωριμία, τέλος πάντων, με τον συγκεκριμένο άνθρωπο μέσω κοινών γνωστών. Με είχε δει εκεί. Μάλιστα, η πρώτη του ερώτηση ήταν: γιατί ακριβώς πήγες εσύ εκεί? Δηλαδή, λίγο η συμπεριφορά μου στο παιχνίδι και ο τρόπος που διαχειρίστηκα την εικόνα μου έκανε εντύπωση λίγο στους άλλους. Είχες κάνει, αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, γιατί να ξέρεις, επειδή και εγώ προέρχομαι από την τηλεόραση με κάποιες αλλαγές, με ένα σοκ. Δεν είπες, η τηλεόραση είναι δύσκολη. Τα καταλαβαίνεις τις συνθήκες. Άρα σε καταλαβαίνω. Θέλω να μου πεις, είχες πει ότι προσπάθησαν οι κριτές να βγάλουν μια άλλη σου εικόνα από αυτήν την οποία, ο πιο επιθετική, πιο αγριεμένη από αυτό το οποίο πραγματικά έκανες. Μήπως με μπερδεύετε με άλλη παίκτρια, γιατί τέτοια εγώ, ο Μένιος δεν έχει παραπρόσθεση. Okay. Ο Μένιος δεν έχει παρακολουθήσει. Και ο Μένιος, θα σου πω κάτι, επειδή εγώ το ζω πάρα πολλά χρόνια, δεν βλέπει τηλεόραση. Άρα λοιπόν. Άσχετο πρέπει... αν κάνω τηλεόραση. Ναι, okay. Να εξηγήσουμε στο Μένιο τι συνέβαινε. Το My Style Rocks το ξέρεις. Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την ξέρεις. Πέρυσι είχαμε την Ευαγγελία, βέβαια, εμείς. Στην Ευαγγελία. Ναι, πέρυσι είχατε την Αραβανή, αλλά πρέπει να ενημερώσω και το Μένιο για το τι
γίνεται τώρα. Ναι, γιατί ναι. Εγώ δεν βλέπω πλην από ταινίες, να ξέρεις. Α, εντάξει, ναι. Οπότε, τον ίδιο ναι, δρόμο αυτό σου λέω, ταινίες βλέπω, μην είναι, ό,τι ακούς και τον πρόλογο και τα λοιπά, είναι επειδή έχω άγνοια κινδύνου. Okay. Πραγματικά δεν παρακολουθώ. Ξέρουμε λοιπόν ότι συμμετείχε στο παιχνίδι αυτό και ξέρουμε ότι έρχεται η Σοφία και μας λέει ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν πάρα πολλά τα γυρίσματα, πολύ ωραία τα γυρίσματα και ότι περνούσατε μακριά από τις οικογένειές σας. Λογικό. Όταν είσαι τόσες πολλές ώρες. Οι σχέσεις μεταξύ σας πώς ήταν, Σοφία? Εντάξει, πίσω στα παρασκήνια, μην φανταστείτε ότι αυτό που φαντάζεται ο κόσμος επειδή γινόταν μπροστά έτσι λίγο τζέρτζελ, ότι πίσω ήμασταν ήρεμα. Όσες με όσες τα είχαμε καλά και μπροστά, γενικότερα είχαμε τυπικές σχέσεις σε όλα τα κορίτσια. Απλά κάποιες, επειδή ήταν και πριν το παιχνίδι φίλες, ήταν λίγο πιο κοντά από ότι με κάποιες άλλες. Άλλωστε, εκεί δεν πας για να κάνεις φιλίες. Είναι ένας χώρος που μπορεί να ποντάρεις, αλλά να καταλάβεις τη διαδρομή ότι δεν είναι. Έχασες από τη συμμετοχή σου αυτή σε προσωπικό επίπεδο? Κέρδισα πάρα πολλά από τη συμμετοχή μου σε προσωπικό επίπεδο. Είναι και ο μόνος λόγος που δεν μετανιώνω και γενικότερα δεν μετανιώνω. Κέρδισες τη ζωή σου. Καταρχάς, κέρδισες τον άντρα σου και αυτή τη στιγμή περιμένει το παιδάκι σας. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι έχασες? Ειλικρινά, δεν έχασα τίποτα. Θα σου πω ότι αγάπησα περισσότερο τον εαυτό μου, γιατί όταν προβάλλεσαι σε τόσο μεγάλο αριθμό κοινού, ναι, υπάρχουν πράγματα που πολλές φορές είτε από λάθος επιλογές, είτε με λάθος παρέες, μπορεί να μην αγαπάμε τόσο τον εαυτό μας, μπορεί να μην πιστεύουμε τόσο πολύ σε εμάς. Θα συμφωνήσω πολύ. Το ότι εγώ ήμουν αληθινή και βρέθηκα εκεί και διαχειρίστηκα την εικόνα μου όπως πάντα έκανα στη ζωή μου, και το ότι ο κόσμος με αγάπησε μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου, όχι γιατί έκανα κάτι, δεν ήμασταν κάτι όλες εμείς εκεί. Απλά η καθεμία έδινε την προσωπικότητά της. Χαίρομαι λοιπόν γιατί μέχρι σήμερα όχι με θυμούνται κάποιοι άνθρωποι. Μην θεωρείς ότι οι υπόλοιποι που κάνουμε τηλεόραση, είτε είμαστε παρουσιαστές, είτε είμαστε μπροστά από τις κάμερες, είμαστε κάτι διαφορετικό. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε απλοί παίκτες σε ένα παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνεις. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι στην ίδια κατηγορία. Δυστυχώς δεν το ξέρουν όμως πολύ αυτό. Όταν μπαίνεις και εκτίθεσαι, λίγο το μυαλό είναι εύκολο να ξεφύγει. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ναι, επειδή μπορεί κάποιοι να είναι σε άλλα σύννεφα.